σου έστειλαν σένα. Ήταν του τύπου. Πες το, αυτό που μας έλεγε. Γελάω, Καρδάκη, τώρα το γελάει γιατί το ξέρει. Ήταν του τύπου. Τι γυρεύει αυτή η γούκλα με αυτόν τον γλίφτη, κάτω από ένα θέμα για τη θεογνωσία. Τι απάντησα τι εγώ μήνυμα προσωπικό. Τι απάντησε το γούκλα να το καταλάβω. Το γλίφτη από πού το συμπέρανε, κυρία μου. Η απάντηση που πήρε. Δεν μου απάντησε, έκανε μπλοκ. Έκανε σε μπλοκ. Έχασε ένα follow. Έλα ρε χάρη, νόμιζα ότι κάτι άλλο θα απαντούσε. Θέλω να το γράψω για την όση, αλλά μετά λέω ότι θα στείλω private το μήνυμα να εξηγηθούν. Νόμιζα ότι θα απαντούσε κάτι πιο. Νόμιζα ότι το όμορφο. Εντάξει. Ναι. Το γλίφτη που θα το γλίφτη που σε ενοχλήσε δηλαδή. Μάλλα με γλίφτη. Αλλά καλά κάνουν να σου πω. Είναι αλήθεια να σου πω. Ο άλλος δηλαδή με τόση ευκολία μπαίνει και γράφει το ότι του κατεβεί. Μα από τη στιγμή που το έχεις ανοιχτό, είναι λογικό να το δει κάποιος. Όχι, δεν γράφει. Γράφει ενώ κάτω γενικά από θέματα, ναι, κάτω από φίλους του, κάτω γενικά όλη άποψη. Ναι. Όταν έχεις φίλε μου την άποψη ανοιχτά και μπαίνεις να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο κάτω από ένα θέμα, οι περισσότεροι εντωμεταξύ γράφουν και ότι ας πούμε τι μας νοιάζει, τι κάνει. Καλά ρε φίλε, εσύ νοιάζει, κάνουμε έναν έτσι και φύγε, μα ποιο είναι το θέμα σου. Βέβαια, όταν το κάνεις φίλε μου ανοιχτά πλέον και είναι και το όνομα σου στο Facebook, θα δέχεσαι και την οργή των υπολείπων. Δεν είναι κατηγορό για το χάρι που αγαπάω. Για το χάρι που αγαπάω. Πραγματικά. Όχι, είναι. Μα εμένα οι παρέες μου είπαν μου το. Ξαναείδαμε, θα γράφουν όλοι που κάτω. Οργή από το χάρι που αγαπάω. Είναι βλέπω τον τίτλο μπροστά μου. Όχι, όχι, καμιά σχέση. Έτσι έχασε ένα φόλο. Δεν σκεφτήκες.